Το 1922, ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του επιβιβάζονται σε πλοίο για το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί επισκέπτονται ένα καφενείο για να ξεκουραστούν και διαπιστώνουν ότι τα μπισκότα στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα γνωστά. Έτσι γεννιέται μια μεγάλη ιδέα. Να διαδώσουν στην Ελλάδα την τέχνη του μπισκότου. Σήμερα, υπό την ηγεσία της Ιωάννας Παπαδοπούλου, η εταιρεία κλείνει 100 χρόνια ζωής. Την Ιωάννα που γνώρισα περίπου τη δεκαετία του 70, όντας συμμαθητής και φίλος με τον νεότερο της αδελφό τον Ανδρέα, όπου πηγαίναμε στο σπίτι Σάββατα για να ακούσουμε μουσική και να θαυμάσουμε και την Ιωάννα πολλές φορές που έβγαινε τα πρώτα της ραντεβού. Είχα την ευκαιρία και τη χαρά να γνωρίσω την Ιωάννα Παπαδοπούλου πριν από 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, όταν με κάλεσε και μου ζήτησε να λάβω τη συγγραφή ενός βιβλίου για την ιστορία της επιχείρησης, της οικογενειακής επιχείρησης. Ομολογώ ότι το πρώτο πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν το πόσο οργανωμένη και προετοιμασμένη ήταν για κάτι τέτοιο. Την Ιωάννα Παπαδοπούλου τη γνώρισα όταν την επισκέφτηκα στο γραφείο της πριν από κάποια χρόνια για να της προτείνω να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τιτάνα. Ήταν μια συζήτηση που ακόμα τη θυμάμαι, κράτησε πάνω από μια ώρα, ήταν ανεπιτίδευτη, ήταν ζεστή, ήταν προσωπική, αλλά ταυτόχρονα ήταν ουσιαστική. Η γνωριμία μας δεν θυμάμαι πότε έγινε πραγματικά. Μετράει, νομίζω, 1/4 του αιώνα. Να μην μιλάμε όμως για χρόνια. Είναι μία σχέση ζεστή και ανιδιοτελής και παρόλο που δεν υπάρχει η καθημερινότητα, όταν βρισκόμαστε είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε ένα λεπτό από την τελευταία φορά που είμαστε μαζί. Η Ιωάννα Παπαδοπούλου από μικρή ηλικία δείχνει μεγάλη αγάπη προς την οικογενειακή εταιρεία, δουλεύοντας ως μαθήτρια ακόμα, τις μέρες που είναι κλειστό το σχολείο, σε κάθε λογής εργασία. Μετά το πέρας των σπουδών της στη χημεία τροφίμων στο Λονδίνο και την επιστροφή της στην Ελλάδα, μπαίνει ενεργά στην εταιρεία στο πλάι του πατέρα της. Η Ιωάννα, λόγω ονόματος και λόγω ιδιοσυγκρασίας, η ζωή της όλη, εκτός από την οικογένειά της, είναι η εταιρεία μπισκότων Παπαδοπούλου. Σε αυτό έχουν διάφορες κοινές πορείες, γιατί οι γονείς μας από μικρούς μας μπόλιασαν με την αγάπη αυτής των εταιριών που διοικούμε, εργαζόμενοι από πάρα πολύ μικρή ηλικία στην παραγωγή. Θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνουμε στο σπίτι Σάββατα και με άκρα μυστικότητα να μας δίνουν να δοκιμάζουμε διάφορα μπισκότα, αλλά τονίζω την άκρα μυστικότητα. Το 1971, μαζί με τα τρία αδέλφια της, τον Αλέξανδρο, τον Ανδρέα και τη Μιράντα, μπαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Την ίδια χρονιά, ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος σχεδιάζει το σήμα της εταιρείας, όπου απεικονίζονται τα τέσσερα παιδιά του. Κορίτσι, αγόρι, κορίτσι, αγόρι. Το 1977, η Ιωάννα αναλαμβάνει τη θέση της Αντιπροέδρου και Β' Διευθύνουσα Συμβούλου και έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του Τμήματος Λιανικών Πωλήσεων, του Τμήματος Εξαγωγών, της Παραγωγής Νέων Προϊόντων και στις Νέες Επενδύσεις. Σήμερα, υπό την ηγεσία της Ιωάννας, η οποία από το 1996 κατέχει τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσα Συμβούλου, η εταιρεία αριθμεί 4 εργοστάσια, ενώ τα προϊόντα Παπαδοπούλου βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, αλλά και σε 61 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σίγουρο δεν είναι τυχαίο ότι στα 100 της χρόνια η εταιρεία Παπαδοπούλου έχει αναχθεί σε ένα αναγνωρίσιμο όνομα σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και έναν εθνικό πρωταθλητή με την πλήρη έννοια του όρου. Και αυτό σίγουρα έχει να κάνει και με την παράδοση αλλά και με την προσωπικότητα της Ιωάννας Παπαδοπούλου, που συνδυάζουν κατά κάποιο τρόπο την παράδοση και την ζεστασιά με την καινοτομία και προοδευτικότητα που χρειάζεται για να αποκρίνεται κανείς στα κελεύσματα των καιρών.
Σίγουρα η ελληνική επιχειρηματική τάξη θα ήταν πλουσιότερη αν είχαμε περισσότερες επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες και ακόμα περισσότερα μπορούσαμε να κλωνοποιήσουμε την Ιωάννα την Παπαδοπούλου, η οποία συνδυάζει το EQ, το IQ και το AQ, δηλαδή την εξυπνάδα, την ενσυναίσθηση και την προσαρμοστικότητα. Η Ιωάννα είναι σιδηρά κυρία της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Η συμβολή και οι πρακτικές της στην ελληνική βιομηχανία είναι σημείο αναφοράς. Ήταν και αυτή που το 1978, νεαρά τότε η Ιωάννα, μαζί με τον πατέρα μου Θανάση Γιώτη και άλλους επιχειρηματίες του χώρου της βιομηχανίας τροφίμων, ίδρυσαν το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, που αυτή τη στιγμή έχω την τιμή να ηγούμε. Η συνεργασία της εταιρείας Παπαδοπούλου με το Γαλλικό Όμιλο Ντανών το 1991 αποτέλεσε μια σημαντική καμπή στην εξέλιξη της εταιρείας, με τους Γάλλους να προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία, με το όραμα των δύο πλευρών για το μέλλον να μην αποδεικνύεται κοινό στην πορεία. Έτσι, το 2007, σε μια καθοριστική στιγμή, η Ιωάννα Παπαδοπούλου εξαγοράζει το μερίδιο της Ντανών, κάνοντας την ΕΙΟΤΑ Παπαδόπουλος ΑΕ αυτό που είναι και σήμερα. Μια μεγάλη, 100% ελληνική και 100% οικογενειακή εταιρεία. Και βέβαια κατάφερε και έγινε ουσιαστικά, που πλέον νομίζω ήταν και η πρώτη επαναεξαγορά εταιρείας από τον Έλληνα μέτοχο, και έτσι η Ιωάννα πλέον απέκτησε αυτό που ήταν πάντα η ζωή της, εκτός πάντα τονίζω την οικογένειά της, την εταιρεία Μπισκότων Παπαδοπούλου. Και γι' αυτό πραγματικά τη συγχαίρω, γιατί όντως αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα που έκανε την εποχή εκείνη. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων έχει περάσει σε ξένα χέρια, σε ξένους επενδυτές. Η Ιωάννα, η οικογένεια Παπαδοπούλου, αντιμετώπισε κάποια στιγμή το ενδεχόμενο συνεργασίας μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση. Τελικά είναι από τις λίγες οι οποίες απέφυγαν αυτόν τον πειρασμό και με δική της πρωτοβουλία, δηλαδή με προσωπική πρωτοβουλία της Ιωάννας, κατέληξε να είναι ξανά να είναι μια οικογενειακή, αυστηρά οικογενειακή επιχείρηση. Μια αυστηρά επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση. Το 2015 της απονέμεται από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, η τιμητική διάκριση του ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικα. Η ίδια παρόλα αυτά δεν αρέσκεται σε φώτα και προβολής. Αφήνει το έργο της να μιλήσει για την ίδια, ενώ η μεγάλη φιλανθρωπική της δράση μένει πάντα εκτός δημοσιότητας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι πόσο συμβάλλει η Ιωάννα και η εταιρεία της με τις διάφορες εκδηλώσεις ΕΚΕ, να προσφέρει τα προϊόντα της και να κάνει άλλες ενέργειες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Έλληνα καταναλωτή, που αυτός μας έχει κάνει αυτό το οποίο είμαστε. Η Ιωάννα είναι ένας πολύ ζεστός, προσιτός και καλός άνθρωπος, γεμάτος αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Η Ιωάννα Παπαδοπούλου έχει δύο γιους, τον Κωνσταντίνο, που ασχολείται με το κομμάτι του asset management και είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας, και τον Ευάγγελο, που από το 2015 είναι αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθυνών σύμβουλος στην ΕΙΟΤΑ Παπαδόπουλος ΑΕ. Η Ιωάννα ξεπερνάει κάτι το οποίο θα το ονόμαζα, παραφράζοντας κάποιους οικονομικούς όρους, την κατάρα των τριών γενεών. Τι σημαίνει αυτό? Ενδεχομένως να έχετε ακούσει ότι στις περισσότερες ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις η τρίτη γενιά είναι εκείνη η οποία παραδίδει σε κάποιον άλλον τα ηνία της επιχείρησης. Η Ιωάννα ανήκει στις πολύ λίγες περιπτώσεις που παραδίδει τώρα στην τέταρτη γενιά, και μάλιστα παραδίδει μια επιχείρηση φοβερά δυναμική, φοβερά πετυχημένη, φοβερά υγιή. Η Ιωάννα Παπαδοπούλου λειτουργεί πάντα με άσβεστο το όραμα της οικογένειας Παπαδοπούλου. Να προσφέρει άριστη ποιότητα σε άριστη τιμή σε όλους τους ανθρώπους. Η υπομονή, η επιμονή και η διορατικότητα είναι μόνο λίγες από τις λέξεις που τη χαρακτηρίζουν. Νομίζω ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο έντονος συναισθηματισμός
τον οποίο προσπαθεί να συγκαλύψει, να καλύψει, αλλά που δεν πάβει να υπάρχει. Αν με αναγκάσετε να περιοριστώ σε μόνο 5, θα διάλεγα, νομίζω, ενθουσιασμό, ο οποίος είναι μεταδοτικός. Θα διάλεγα δυναμισμό. Αισθάνεσαι ότι είναι ένας άνθρωπος που πάντα είναι σε κίνηση. Την εξυπνάδα της, ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως την ανθρωπιά της. Και τέλος αυτή την χαλίβδινη θέληση που βλέπουμε ότι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Η Ιωάννα είναι δυναμική. Η Ιωάννα είναι διορατική. Είναι ευέλικτη. Είναι ειλικρινής, είναι αποφασιστική, έχει αγάπη για τον συνάνθρωπό της, μία ακέραιη προσωπικότητα. Ήθος, εξυπνάδα, ταπεινότητα, επιμονή και ευαισθησία. Στέκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρεία της με πράξεις. Γι' αυτό και ήταν από τους ελάχιστους εργοδότες που στην απαρχή της οικονομικής κρίσης προέβησε αυξήσεις για το προσωπικό της. Όταν την ρώτησαν την Ιωάννα τι είναι, λέει η Ιωάννα, είμαι βιομήχανος και όχι επιχειρηματίας. Με ενδιαφέρει να μην διώχνω κόσμο, αλλά να προσλαμβάνω, να βγάζω σωστά προϊόντα, να βγάζω λελογισμένα κέρδη και αυτά να τα επενδύω στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ιωάννα, αυτή τη στιγμή η εταιρεία Μπισκότων Παπαδοπούλου, διαθέτει 4 εργοστάσια, έχει 1.400 εργαζομένους, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του τόπου μας. Και εγώ, ως Έλλην, θα ήθελα να πω, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ γι' αυτό, για αυτή τη συμμετοχή σου στην ανάπτυξη της Ελλάδος μας. Πιστεύει βαθιά στην πατρίδα της και στους Έλληνες και θέλοντας να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ελληνική κοινωνία που φιλοξενεί τα προϊόντα της σε κάθε σπίτι τα τελευταία 100 χρόνια, διοργάνωσε μια μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη για την επέτειο της συμπλήρωσης των 100 χρόνων, δημοσιεύοντας μεγάλο μέρος του ιστορικού αρχείου της εταιρείας. Πλέον, το έργο της Ιωάννας Παπαδοπούλου οδηγεί την ιστορική εταιρεία στο δεύτερο αιώνα της. Στην πραγματικότητα, ήδη είναι παραπάνω από έναν αιώνα από όταν η γιαγιά, ο παππούς και τα μεγάλα αδέρφια ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους να πουλάνε μπισκότα, να γυρίζουν τις γειτονιές της πόλης και να πουλάνε μπισκότα. Αυτό πρέπει να ξεκίνησε καμιά δεκαριά χρόνια πριν φύγουν και έρθουν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μπαίνει στο δεύτερο αιώνα της ζωής της κατά έναν πολύ δυναμικό τρόπο και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι από τις εθνικές εκείνες εταιρείες οι οποίες θα μπορέσουν να επιβιώσουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Εύχομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες τα επόμενα 100 χρόνια, εξωστρέφεια και δημιουργικότητα. Και Ιωάννα μου, προσβλέπω ότι θα με καλέσεις στην επέτειο των 200 ετών της Παπαδοπούλου να τα γιορτάσουμε πάλι μαζί. Ιωάννα μου, πάντα σε θαύμαζα και πάντα θα σε θαυμάζω. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου και να χαίρεσαι τις επιτυχίες της νέας γενιάς που ήδη συμβάλλει την επιτυχημένη πορεία και περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σας. Ιωάννα μου, σε συγχαίρω για το βραβείο που παρέλαβες ή θα παραλάβεις σήμερα, γιατί τόσο πολύ το αξίζεις. Να δείτε τις έγκονά της άξιους συνεχιστές.